Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Το Survivor All Star είναι το παιχνίδι των ανατροπών και ακόμα μια ανατροπή ήρθε, καθώς ο Λιανός γνωστοποίησε επισήμως την απόφαση της παραγωγής και βασικά του Ατζούν να περικόψει τον αριθμό των ασυλιών, άρα και των υποψηφίων προς αποχώρηση. Βάσει αρχικού σχεδιασμού το πρόγραμμα προέβλεπε τη διεξαγωγή 2 ασυλιών την περασμένη εβδομάδα και 3 την τρέχουσα, πλην όμως τα δεδομένα άλλαξαν. Έχουμε λοιπόν να δούμε ακόμη την τέταρτη ασυλία που θα προβληθεί την Τρίτη του Πάσχα. Αντίστοιχα σας έχουμε δώσει και όλους τους υποψηφίους της εβδομάδας προς αποχώρηση, που είναι ο Τάκης Καραγκούνιας, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, ο Σπύρος Μαρτίκας, ο Νίκος Μπάρτζης και ο Γιώργος Ασλημακόπουλος. Αυτοί είναι οι 5 υποψήφοι που θα τεθούν το βράδυ της Τρίτης στη διάθεση του τηλεοπτικού κοινού. Αυτές λοιπόν είναι οι εξελίξεις που αφορούν σε ασυλίες και υποψηφίους για την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής του Survivor All Star πριν την ένωση της Κυριακής. Οπότε το βράδυ της Τρίτης θα δούμε την ολοκλήρωση των υποψηφιοτήτων και θα έχουμε τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού. Και την Τετάρτη θα δούμε αγώνα ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία. Ο Ατζούν αποφάσισε να κόψει την πέμπτη ασυλία, άρα και τον έκτο υποψήφιο προς αποχώρηση, προκειμένου στη θέση αυτή να χωρέσει το γύρισμα για τον μεικτό αγώνα Ελλάδα-Τουρκία και το πρώτο πολύ μεγάλο έπαθλο της χρονιάς. Ο αγώνας θα είναι μεικτός, ανάμεσα σε κόκκινους Τούρκους και Έλληνες παίκτες με μπλε Τούρκους και Έλληνες παίκτες. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.